Ξεκινάνε αυτές οι αλλαγές και μετά να δούμε τι πρόβλεψη υπάρχει. Λοιπόν, οι αλλαγές ξεκινάνε από το Σεπτέμβριο του 19 ουσιαστικά. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή διόρθωση, γιατί ξεκίνησα μιλώντας μόνο για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Θεωρούμε ότι κάνουμε μια τριπλή αλλαγή. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή αλλαγή στη γάμα λυκείου, αλλαγή στον τρόπο αποκτήσης απολυτηρίου και κάποια αλλαγή στο. Ωραία. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν τις αλλαγές. Έχουμε φτιάξει κάποιες κάρτες για την υποβολή του μηχανογραφικού. Πάμε να δούμε πρώτα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που Ωραία. Είναι η μεγαλύτερη αγωνία και των μαθητών και των γονιών σε αυτή τη φάση. Πρώτα απ' όλα, για να μην αγωνιούν οι γονείς, λέω αυτομάτως ότι όλη αυτή η ιστορία με τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης είναι κάτι που μπορεί κάποιον να μην τον απασχολήσει καθόλου και να μην ασχοληθεί ποτέ με αυτό. Να ασχοληθεί. Είναι υποχρεωμένος να κάνει την αλφαδήλωση που λέμε. Mm-hmm. Η αλφαδήλωση, ειδικά για αυτή τη χρονιά, θα γίνει τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Θεωρούμε ως terminus post, αν θέλετε, το γεγονός ότι 20 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο τα παιδιά έχουν, είναι η προθεσμία για να αλλάξουν ομάδα προσανατολισμού αν το θέλουν. Και υπ' αυτή την έννοια θεωρήσαμε ότι ο Οκτώβριος είναι αρκετά βολικός για να μπορέσουν τα παιδιά που έχουν αποκρυσταλώσει να κάνουν αυτή την αλφαδήλωση. Επομένως η αλφαδήλωση για φέτος Οκτώβρη, κανονικά μετά. Μόνο για φέτος όμως. Κανονικά μετά θεωρούμε σωστό να γίνεται Ιούνιο πριν αρχίσει η γάμα λυκείου, γιατί ακριβώς θα σας περιγράψω το λόγο να γίνει κατανοητό. Υπάρχει το παιδί που θα κάνει τη δήλωση, όλα τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν αυτή την πρώτη δήλωση. Λίγα τμήματα, αυτά που τους αρέσουν πολύ, και από εκεί και πέρα σε 2-3 μέρες θα είναι σε θέση να ξέρουν αν σε αυτά τα 10 παραπάνω δεν θα είναι τμήματα. Υπάρχουν κάποια τα οποία αφορούν σχολές, τμήματα μάλλον, όπου οι ενδιαφερόμενοι είναι λιγότεροι από τους ακταίους. Επομένως εδώ η πρώτη φάση είναι δηλώνω 10 σχολές που θέλω. 10 τμήματα. 10 τμήματα για να είμαστε ακριβείς. 10 τμήματα λοιπόν των σχολών που θέλω. Σε λίγες ημέρες από αυτές τις δηλώσεις το Υπουργείο θα επεξεργαστεί τα στοιχεία. Θα δει πού υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά ζήτηση, πώς έχει να κάνει με τα τμήματα. Ακριβώς. Και θα πει ότι αυτές είναι οι σχολές ελεύθερης πρόσβασης. Που μπορούμε να δώσουμε. Επομένως θα κουμπώνει ο υποψήφιος. Θα λέμε στον κάθε υποψήφιο. Έχεις μέσα στην δήλωσή σου και 1, 2, 3 τμήματα ΤΕΠ. Ερώτηση τώρα πρόσβαση. Λοιπόν. Εγώ έχω δηλώσει 10. Ναι. Και από τις 10 δεν είναι καμία ελεύθερη πρόσβαση. Αν όμως μπορώ να επιλέξω μετά, στη συνέχεια. Για εσάς τελείωσε, πηγαίνετε για πανελλαδικές. Πάω για πανελλαδικές. Δεν μπορώ να αλλάξω. Δεν αλλάζει τίποτα σε εσάς. Δεν μπορώ να πάω για πανελλαδικές. Αυτό είναι. Κανονικό. Εντάξει, κανονικό. Πάτε για πανελλαδικές, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Mm. Στην περίπτωση. Δεν μπορώ να αλλάξω εγώ όμως την προτίμησή μου. Όχι. Μόνο αν μου πέσουν οι 10. Όχι, γιατί αν συμβεί αυτό, επειδή ακριβώς δεν είναι προκαθορισμένες, καθορίζονται με την εκάστοτε προσφορά και ζήτηση. Έτσι. Ωραία. Εγώ επιλέγω σε αυτή τη φάση να πάω σε ελεύθερη πρόσβαση και να μην δώσω στην πρώτη φάση εξετάσεις. Να πάω με ελεύθερη πρόσβαση. Μπορώ να αλλάξω αυτή την επιλογή. Δεν σας έχει ζητήσει κανείς να το επιλέξετε. Το μόνο που σας έχει ζητήσει είναι να βάλετε αυτά τα τμήματα. Είσαστε λοιπόν στην περίπτωση που 2 από αυτά, Φερρυππίν, είναι ελεύθερης πρόσβασης. Το Φεβρουάριο mm-hmm. θα πρέπει να πείτε θέλω το ένα από αυτά τα 2 και ποιο ή δεν θέλω κανένα και πάω για πανελλαδικές. Άρα λοιπόν τότε δεν είναι δεσμευτικό, έτσι. Το Φεβρουάριο είναι δεσμευτικό. Το Φεβρουάριο είναι απολύτως δεσμευτικό. Είναι η τελική σου επιλογή. Είναι απολύτως δεσμευτικό. Αν κρατήσετε ένα από αυτά, ο στόχος σας είναι το απολυτήριο. Αν αλλάξετε γνώμη, ο στόχος σας είναι οι πανελλαδικές. Άρα η δήλωση για τα μαθήματα είναι υποχρεωτική για όλους, ελεύθερης πρόσβασης, για τα τμήματα, συγγνώμη. Ναι, είναι υποχρεωτική. Θα την κάνουν όλοι. Είναι 10 επιλογές. Αν δεν την κάνει κάποιος, δεν θα έχει δικαίωμα να πάει ούτε στις πανελλαδικές. Αυτά τα 10 τμήματα, είναι αυστηρό. Αυτά τα 10 τμήματα που επιλέγουμε, ανεξάρτητα αν θα είναι ελεύθερη πρόσβαση ή όχι, είναι δεσμευτικά και για την επόμενη δήλωση που θα κάνουμε για τις σχολές. Καμία δέσμευση. Ωραία. Αν από εκεί και πέρα αποφασίσω να πάω στις πανελλαδικές, κάνω το μηχανογραφικό μου μετά τις εξετάσεις όπως γίνεται όπως και τώρα και δεν υπάρχει καμία, έχει καταπέσει τελείως το άλλο, έχει εξαφανιστεί. Άρα το μηχανογραφικό ισχύει όπως ακριβώς. Το συμπλήρωναν οι υποψήφοι φοιτητές. Όπως και τώρα. Ναι. Όπως και τώρα. Πάμε τώρα να δούμε την τρίτη λυκείου, τις αλλαγές που μας λέτε και πώς το απολυτήριο θα συνδεθεί, γιατί φέτος δεν συνδέεται όπως. Φέτος είναι προαπαιτούμενο. Είναι και του χρόνου θα είναι απλώς προαπαιτούμενο.
Πάμε μετά για το 2021 που θα συνδεθεί περισσότερο. Η ιδέα είναι η εξής. Επιτρέψτε μου να πω λίγα δευτερόλεπτα από τον χρόνο σας ορισμένα πράγματα. Έχουμε κάποια βασικά προβλήματα στην Γαμαλικίου που έχει να κάνει ακριβώς με τις πανελλαδικές. Είναι προβλήματα που ως Υπουργείο δυσκολευόμαστε να λύσουμε γιατί πολλές φορές είναι κοινωνικά και δεν είναι ακριβώς σχετιζόμενα με τη διδακτική πράξη. Άρα λοιπόν, ο κόσμος γενικά θέλει τις σχολές, είναι τεράστιο το ποσοστό που επιδιώκει να πάει στην τριτοβάθμια. Προφανώς πρέπει να διαχειριστούμε με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα. Συνεπώς, είχαμε το πρόβλημα ότι στη Γάμα Λύκειου τα παιδιά ασχολιόντουσαν με τις πανελλαδικές και καθόλου με το σχολείο. Φροντιστήρια και τα συγκεκριμένα μαθήματα των εξετάσεων. Έτσι ακριβώς. Αποφασίσαμε λοιπόν να δοκιμάσουμε, όχι να δοκιμάσουμε, να εφαρμόσουμε ένα σύστημα στο οποίο κρατάμε κάποια μαθήματα με μια πολύ λιτή δομή, δηλαδή γλώσσα λογοτεχνία. Τα τρία μαθήματα που ο καθένας έχει επιλέξει στην ομάδα προσανατολισμού, οι οποίες γίνονται τέσσερις πλέον από τρεις που ήταν. Και θρησκευτικά, φυσική αγωγή και ένα μάθημα επιλογής. Με αυτά τα μαθήματα έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τις ώρες διδασκαλίας. Φτάνουμε λοιπόν 6 ώρες για γλώσσα λογοτεχνία και 6 συν μία ανακεφαλαιωτική ή συμβουλευτική ώρα για κάθε μάθημα προσανατολισμού. Εντάξει. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό το σύστημα το οποίο χωρίς να έχουμε μια ανάλογη αύξηση της ύλης σε καμιά περίπτωση. Έχουμε μαθήματα που από 5 ώρες γίνονται 6, δεν αλλάζει τίποτα. Από 2 ώρες γίνονται 6. Η αλλαγή είναι πάρα πολύ μικρότερη, δεν είναι αναλογική σε καμιά περίπτωση. Και δίνουμε την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό και στον μαθητή να κάνουν εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς τρέξιμο, χωρίς λαχάνιασμα, χωρίς να τους κυνηγάμε από το Υπουργείο κάθε μήνα πώς βρίσκεται η ύλη. Ξέρετε, κάνουμε παρακολούθηση ύλης κάθε μήνα. Χωρίς όλα αυτά τα στοιχεία να έχουν δυνατότητα να εμβαθύνουν, να συζητήσουν, να σκεφτούν πάνω σε αυτά που τους ενδιαφέρει. Συγγνώμη, ξέρετε πώς μου ακούγεται αυτό. Ότι αυτή τη χρονιά πάμε στο χαλαρό, κάνουμε λίγα μαθήματα, χαλαρά, γιατί εστιάζουμε στο να περάσουμε όλοι στο πανεπιστήμιο. Αυτό νιώθω. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν κάνουμε λίγα χαλαρά μαθήματα. Απλώς ακολουθούμε τα ενδιαφέροντα και αυτά που αγχώνουν ούτως ή άλλους τους μαθητές, γιατί είναι και υποψήφοι, και από εκεί πέρα προσπαθούμε μέσα σε αυτά, φυσικά με την ενεργό συνεργασία των εκπαιδευτικών, που πιστεύουμε ότι θα κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους αν τους δώσουμε ανάσα και χώρο, να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν το κριτικό τους πνεύμα, την δυνατότητά τους να εμβαθύνουν, να συζητήσουν άλλα πράγματα, να μην αποστηθίζουν μόνο. Απλώς αυτό που κάπου πρέπει να το κάνουν, ας το κάνουν στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν. Κύριε Κωνσταντέ, οπότε είναι αυτά τα μαθήματα. Σε αυτά τα μαθήματα λοιπόν θα δίνουν εξετάσεις πώς θα υπολογίζεται. Τώρα να δούμε πώς θα υπολογίζεται, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, πώς θα υπολογίζεται ο βαθμός στο απολυτηρίο. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε 2 κατηγορίες μαθημάτων, με την έννοια ότι υπάρχουν μαθήματα που εξετάζονται και στο τέλος με γραπτά και άλλα που όχι. Τα άλλα που όχι πια θα είναι μόνο θρησκευτικά και το μάθημα επιλογής. Η φυσική αγωγή ποτέ δεν εξεταζόταν και δεν συμμετείχε. Στα μαθήματα λοιπόν αυτά, θρησκευτικά και μάθημα επιλογής, πρώτο τετράμινο, δεύτερο τετράμινο, μέσος όρος, να ο βαθμός του μαθήματος. Στα άλλα που έχουν και γραπτό, πρώτο τετράμινο, δεύτερο τετράμινο, μέσος όρος, μας δίνει το 60% του βαθμού και 40% από τα γραπτά και βγαίνει ο μέσος όρος. Ο γενικός μέσος όρος έχουμε συμμετοχή και του μεγάλου μαθήματος, ξέρω εγώ, των αρχαίων ή της γλώσσας και του μικρού των θρησκευτικών, σε ώρες εννοώ φυσικά, μην παρεξηγηθώ, ισότιμα. Και βγαίνει ο γενικός μέσος όρος. Οι εξετάσεις πώς θα γίνονται? Οι εξετάσεις, προκειμένου να δώσουμε μια αξιοπιστία στο απολυτήριο, ξαναλέω, δεν είναι μόνο για τις πανελλαδικές. Κάποιοι πάνε και ΑΣΕΠ ως ΔΕΕ, έτσι. Φυστά. Λοιπόν, θα γίνονται σε ομάδες σχολείων, σε επίπεδο διεύθυνσης δευτερόβαθμιας. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί θα γράφει στο σχολείο του, τα θέματα θα βγαίνουν στην περιοχή του από την ομάδα, ας πούμε, των μαθηματικών. Θα φέρνει ο καθένας τα θέματά του, θα κληρώνουν και θα πηγαίνουν σε όλους ηλεκτρονικά. Η κάθε ομάδα θα έχει διαφορετικά, δηλαδή διαφορετικά. Η κάθε ομάδα της κάθε περιοχής, ναι, ακριβώς. Τα παιδιά θα γράφουν εκεί, τα γραπτά θα καλύπτονται και θα διορθώνονται από άλλους εκπαιδευτικούς. Και οι επιτηρητές τους θα είναι διαφορετικοί. Και από εκεί θα προκύπτει ο βαθμός. Από εκεί θα προκύπτει ο βαθμός του απολυτηρίου. Αυτό θα ισχύσει και για του χρόνου, προσοχή, 19-20, έτσι θα γίνει.
Το θέμα είναι αν θα συμμετάσχει στο... στην εισαγωγή. Στην εισαγωγή που αυτό θα γίνει την και επόμενη. Και μετά την επόμενη, τα ποσοστά πώς θα είναι, δηλαδή πώς θα λαμβάνεται. Μιλάμε για ένα 10/90. 10/90. Δηλαδή ναι. Ο βαθμός στο πολιτηρίο θα είναι 10 και 90. Και 90 θα είναι η επίδοση στις πανελλαδικές. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντάτο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν,